102 και 8 στο κόκκινο. We put this festival on you bastards with a lot of love. We work for one year for you pigs. And you want to break our walls down and you want to destroy it? Well, you go to hell. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you. There's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι εδώ από το κόκκινο 102,8. Να εξομηνώσω πίσω από το μικρόφωνο Ευρυπίδης Θαρασίδης στον ήχο. Τρία corner penalty, η αθλητική εκπομπή εδώ στο κόκκινο. Έχουμε πάρα πολύ ψωμί σήμερα, έχουμε πολύ λίγη ώρα μπροστά μας. Ήταν ένα περίεργο Σαββατοκύριακο. Για πολλούς λόγους, ξεκινάμε ότι στο τοπικό είχαμε μία αναβολή στα πρωταθλήματα της K16 και δεν ενημερώθηκε κανείς. Αυτό ακόμα δεν γνωρίζω. Είχα μία συζήτηση το πρωί. Δεν θέλω να πω παραπάνω πράγματα χωρίς να γνωρίζω 100% τι έχει συμβεί. Παρ' όλα αυτά, Παρασκευή βράδυ υπήρξε στο πρόγραμμα η έναρξη των πρωταθλημάτων της K16, κάτι το οποίο δεν ξεκίνησε ποτέ. Οι ομάδες παίξανε φιλικές αναμετρήσεις χωρίς διαιτητές. Έτσι όπως ήταν ορισμένα τα παιχνίδια. Οπότε κάνανε ένα ψιλοφιλικό προετοιμασίας για το παιχνίδι που θα παιχτεί το επόμενο Σάββατο στην έναρξη του πρωταθλήματος. Είχαμε τραγική κακοκαιρία την ώρα των παιχνιδιών στα τοπικά το Σάββατο, στα δύο γήπεδα, στον Πλατανότοπο και στο Χαλκερό, στα παιχνίδια Φρίξους Πλατανοτόπου, Ευρασίδας Νέας Περάμου και Ατρόμητος Χαλκερού Βύρωνας Καβάλας. Επηρέασαν και τις ομάδες, ίσως και τα αποτελέσματα, γιατί όπως είναι φυσιολογικό υπήρξαν και κάποιοι μικροτραυματισμοί, ειδικά στην αρχή λόγω του κρύου. Εδώ τραυματιστήκαμε εμείς που είμαστε σε εξέδρες από το κρύο. Λοιπόν, και είχαμε και την τρίτη εθνική κατηγορία που τα πράγματα πήγανε λίγο διαφορετικά από όσο τα περίμενε ο κόσμος της Καβάλας όσον αφορά τον ΑΟΚ. Αναμενόμενα στη Χρυσούπολη για τον Έστω και με δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία στην δεύτερη αγωνιστική, ο Αετός Ορφανού απέναντι στον ΕΦΕ Ξάνθης. Πάμε όμως να δούμε τα πράγματα λίγο αναλυτικά, ενώ σε πολύ λίγο θα έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία με έναν εκ των ποδοσφαιριστών του ΑΟΚ Καβάλα. Εχθές δεν αγωνίστηκε. Αγωνίστηκε ως αλλαγή στην πρεμιέρα τον Στέφανο τον Χατζικυριάκου. Να πούμε λοιπόν τα αποτελέσματα όσον αφορά την τρίτη εθνική κατηγορία. Απόλλων Παραλιμνίου Αθλητικός Όμιλος Καβάλα 2-0, Νέστος Χρυσούπολης Μέγας Αλέξανδρος Καρπερής 2-0, Αετός Ορφανού Ορφέας Πουμαξάνθης 1-1, Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου Δόξα Προσκυνητών 1-2, Άρης Αβάτου Ελπίδας Κουτάριος 1-1 και Δόξα Νέος Σιδηροχωρίου Αθλητική Ένωση Δημοτήχου επίσης 1-1.
Η βαθμολογία έχει πρώτο και μόνο του τον Απόλλωνα Παραλιμνίου με 2 νίκες, 6 βαθμούς, 7-0 τέρματα. Ακολουθεί η Ελπίδα Σκουτάρεως με 4 βαθμούς, 3-1 τέρματα. Τρίτη θέση για τον Ορφέα Πομαξάνθης με 4 βαθμούς, 3-2 τέρματα. Τέταρτη θέση για την Αθλητική Ένωση Δημοτήχου με 4 βαθμούς, 2-1 τέρματα. Πέμπτη θέση για τον Έστω της Χρυσούπολης με 3 βαθμούς, 2-1 τέρματα. Έκτη θέση για την Δόξα Προσκυνητών με 3 βαθμούς, 3-3 τέρματα μαζί με τον ΑΟΚ Βάλα που επίσης έχει 3 βαθμούς και 3-3 τέρματα. Όγδοη θέση για τον ΑΕΤ Ορφανού με 2 βαθμούς, 3-3 τέρματα και αυτός κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Στην ένατη θέση ο Μέγας Αλέξανδρος Καρπερίς με 1 βαθμό, 2-4 τέρματα. Δέκατη θέση για τον Άρη Αβάτου με 1 βαθμό, 2-4 τέρματα. Ενδέκατη θέση για τη Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου με 1 βαθμό, 1-6 τέρματα. Και 12η και τελευταία θέση για τον Μέγα Αλέξανδρο Ξεροποτάμου χωρίς βαθμούς, 1-4 συντελεστή τερμάτων. Να αναφερθώ λίγο στο παιχνίδι το οποίο είδα εγώ. Σε πολύ λίγο θα αναφερθούμε και στην Καβάλα με έναν εκ των πρωταγωνιστών. Με ήταν στον πάγκο της ομάδας. Βέβαια δεν αγωνίστηκε, ξαναλέω, εχθές τον Στέφανο τον Χατζικυριακό που θα λεξενήσουμε τηλεφωνικά. Όσον αφορά το ΑΕΤ Ορφανού Ορφέας Ξάνθης, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν κακό. Ένα κακό παιχνίδι από αυτά τα οποία είδαμε 90 λεπτά στο δημοτικό γήπεδο Ελευθερούπολης. Ο ΑΕΤΟΣ προηγήθηκε στο 72 από μια εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ελέζη σε ένα αμφισβητούμενο πέναλτι το οποίο κάνει ο Μαλαδένης. Ενώ ο Χιντ στο 85 είναι αυτός ο οποίος σοφαρίζει για τον Ορφέα Ξάνθης και χαρίζει τον βαθμό της οπαλίας στην ξανθιώτικη ομάδα. Θα αναφερθώ σε πολύ λίγα πράγματα. Καταρχάς θεωρώ πως ήταν οι δύο ομάδες φοβισμένες. Η μία ομάδα αναιρούσε την άλλη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πολύ κακές αλλαγές μπάλας, αρκετά λάθη, πάρα πολλά πλάγια και πάρα πολλές προσπάθειες οι οποίες δεν κατέληγαν στο πουθενά ουσιαστικά. Δεν ξέρω αν είχε να κάνει βέβαια ότι ο ΑΕΤΟΣ είχε και τα προβλήματα και τις απουσίες του στην μεσαία γραμμή. Παρ' όλα αυτά εγώ θα σταθώ και στην κακή διαιτησία. Δεν θα πω για ποιον, γενικότερα έδωσε εκνευρισμό στο παιχνίδι και αυτός ο εκνευρισμός μεταφέρθηκε και στους πάγκους και στη συνέχεια στην εξέδρα. Που δεν είδαμε και όμορφα πράγματα, ειδικά στο φινάλε, με φιλάθλους δύο ομάδων να ανταλλάσσουν κάποια γαλλικά. Νομίζω πως όλα επηρέασαν για να καταλήξει εκεί και νομίζω πως έπαιξε και πολύ σημαντικό ρόλο η διαιτησία, η οποία αλλού πατούσε και αλλού βρισκόταν εχθές. Δεν ξέρω τι την επηρέασε, δεν ξέρω αν την επηρέασε κάτι. Παρ' όλα αυτά τα λάθη ήταν πάρα πολλά και ήταν εκατέρωθεν. Δεν μπορώ να πω ότι συνέφεραν κάποιον ή δεν τον συνέφεραν. Κάποιες φορές έβλεπαν πράγματα ή μάλλον και αποφάσεις τους. Δηλαδή είδαμε κάποια στιγμή να δίνεται ένα φάουλ για τον ΑΕΤΟ και κίτρινη σε παίκτη του ΑΕΤΟ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δηλαδή δεν πρόλαβε νομίζω να διαμαρτυρηθεί τόσο που να αξίζει την κίτρινη. Όπως και να έχει 1-1, δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία για τον νεοφώτιστο ΑΕΤΟ, ο οποίος είναι η μόνη ομάδα χωρίς νίκη από την Καβάλα στην κατηγορία, αλλά είναι και η μόνη ομάδα χωρίς ΣΥΤΑ. Οπότε μπορείς να το δεις και από τις δύο πλευρές. Για τον Έστω να αναφερθούν δύο πραγματάκια. Το παιχνίδι δεν το είδα μονάχα κάποια στιγμιότυπα. Η αλήθεια είναι πως ο Νέστος βρίσκει σιγά σιγά το ρυθμό του, δεν έπιασε το 100% που θα ήθελε. Η Καρπερή αντιμετώπιζε και το πρόβλημα το ότι έχασε έναν πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή της, τον Παντελή τον Κρυστάλλιο, ο οποίος συμφώνησε με τον Ηρακλή Καβάλας. Νίκη και τρεις βαθμοί, αυτό νομίζω πρέπει να κρατήσει ο Νέστος και να πάει στο ντέρμπι με τον Ορφέα Ξάνθης. Ντέρμπι, διότι όσους γνωρίζουν τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια στην Δέλτα Εθνική, στην παλιά Δέλτα Εθνική, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει το παιχνίδι Ορφέας Ξάνθης Νέστος Χρυσούπολης. Την ερχόμενη Κυριακή λοιπόν στις 4, υπενθυμίζω, ο ΑΟΚ υποδέχεται την Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου και ο Μέγας Αλέξανδρος Ξεροποτάμου αντιμετωπίζει τον ΑΕΤΟ Ορφανού. Να βάλουμε λίγο το χαλί από πίσω και να πάρουμε τηλέφωνο τον Στέφανο τον Χατζικυριάκου. Λοιπόν, στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω την χαρά να έχω έναν φίλο και έναν ποδοσφαιριστή του ΑΟΚ Καβάλα, τον Στέφανο τον Χατζικυριάκου. Στέφανε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νάκη. Τι κάνεις? Μια χαρά. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι δεν έχεις και πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο και σε ευχαριστώ που βρήκες έστω και αυτά τα 10 λεπτά να τα πούμε. Είσαι μία από τις πρώτες μεταγραφές του καλοκαιριού για τον ΑΟΚ Καβάλα. Προέρχεσαι από μία ομάδα την οποία αγωνιζόταν στη μεγάλη κατηγορία
της πόλης, τον Ηρακλή Καβάλα, τα τελευταία δύο χρόνια. Και εγώ σε γνώρισα, η αλήθεια, στην χρυσή χρονιά του Ηρακλή, εκεί που πήρε το πρωτάθλημα στην Α κατηγορία, αν και δεν ήταν τυχερός για να καταφέρει να βρεθεί στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θέλω να μου πεις καταρχάς πώς αντιμετώπισες αυτή την πρόσκληση, αυτή την πρόταση από την ομάδα της Καβάλας στις αρχές του καλοκαιριού. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους της ομάδας και μέσα από την εκπομπή σου, του Ηρακλή, για αυτά τα δύο υπέροχα χρόνια που ήμουν στην ομάδα. Να ευχαριστήσω εσένα που με κάλεσε στην εκπομπή και να χαιρετήσω τον κόσμο που την παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Εντάξει, πώς τη βίωσα. Κοίταξε να σου πω. Η αλήθεια είναι πως όταν σε καλεί μια τέτοια ομάδα ενός τέτοιου βεληνικούς, δεν έχεις και πολλά να σκεφτείς. Ήταν τιμή για μένα να μου κάνει πρόταση μια τέτοια ομάδα. Δεν το σκέφτηκα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Δεν χρειάστηκε. Είπαμε τη μία το ναι, σε δύο μέρες αν δεν κάνω λάθος. Και ναι, θεωρώ πως είναι μια σωστή επιλογή, γιατί αν δούμε το χάρτη της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας, τέτοιες ομάδες είναι πολύ λίγες σε όλη την Ελλάδα, με τέτοια ιστορία. Και θεωρώ πως και σε πολλές ομάδες, όταν είσαι της ΓΑΜΑ εθνικής, έχεις στόχο να φτάσεις σε μια τέτοια ομάδα, ώστε να πας κάπου παραπάνω κάποια στιγμή. Λοιπόν, παίρνοντας λοιπόν αυτή την πάσα και ένα... καθώς αναφέρθηκε στην κατηγορία και στο χάρτη της, θέλω να μου πεις πώς βλέπεις την κατηγορία αυτή, έτσι όπως έχει στηθεί, με τις 12 ομάδες, με 4 ομάδες να πέφτουν, αρκετά περιφερειακό πρωτάθλημα. Ναι, κοίταξε. Αυτή τη στιγμή η κατηγορία έτσι όπως είναι, δεν θεωρώ ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις ομάδες. Λόγω και της κρίσης πλέον όπως έχουμε, που έχει πιάσει και το ποδόσφαιρο, θεωρώ πως όλες οι ομάδες είναι πάνω κάτω στα ίδια μήκη κύματος κυμαίνονται. Ναι. Εντάξει, τώρα. Ποιοτικές διαφορές υπάρχουν ελάχιστες. Κάποιες ομάδες θα κυνηγήσουν το κάτι παραπάνω, άλλες θα κυνηγήσουν απλά την παραμονή. Σίγουρα καμία ομάδα θα κερδίσει εύκολα το στόχο της. Αναφερόμενος στους στόχους, θέλω να μου πεις, έχουν γίνει αρκετές ερωτήσεις στον κύριο Ανιφαντάκη, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και πολύ καλός προπονητής, ο οποίος βρίσκεται για δεύτερη φορά στην ομάδα μας. Ποιος είναι ο στόχος της ομάδας? Δεν έχει αναφερθεί ποτέ σε πρωταθλητισμό, αν και πολύ αριστερά-δεξιά το λένε, έστω και ξέρεις, σε συζητήσεις. Εσύ τι πιστεύεις ότι είναι ο στόχος της ομάδας στο πρωτάθλημα? Εγώ θα σου πω ότι υπάρχει και στα ποδητήρια. Στα ποδητήρια υπάρχει το πηγαίνουμε σε κάθε παιχνίδι για να το κερδίσουμε. Τώρα στην πορεία, αν προκύψει κάτι τέτοιο, δεν μπορούμε να κλείσουμε και τα μάτια, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι πηγαίνουμε σε κάθε μάτι για την νίκη. Μάλιστα. Τώρα το τι θα προκύψει δεν το γνωρίζουμε από τώρα. Είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε μια τέτοια πρόβλεψη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλουμε να κερδίζουμε το κάθε παιχνίδι, να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο, να παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Και τώρα, άμα θα έρθει το αποτέλεσμα ή άμα θα έρθουν τα αποτελέσματα, είναι ευπρόσδεκτα, εννοείται. Ένα αποτέλεσμα που δεν ήρθε χθες, Στέφανε, απέναντι σε μια ομάδα η οποία χαρακτηρίζεται από τις πολύ καλές του ομίλου, τον Απόλλωνα του Παραλιμνίου, κράτησε τον κορμό του από πέρσι, μάλιστα ενισχύθηκε και από πέρσι το χειμώνα και φέτος το καλοκαίρι. Σε ένα παιχνίδι χωρίς πολλές φάσεις, από αυτά που είδα εγώ, δεν ξέρω αν μπορείς να με διαψεύσεις, διότι στο γήπεδο δεν ήμουνα, πήρα κάποια εικόνα από κάποιους συναδέλφους. Σε ένα παιχνίδι που δεν είχε τον μεγάλο αριθμό φάσεων, παρόλα αυτά η ήττα είναι ήττα. Θέλω να μου πεις πώς την αντιμετωπίσετε και αν επηρεαστήκατε από αυτήν. Εντάξει, κοίτα Νάκη. Δεν μας έπιασε στεναχώρια, να σου το πω και έτσι. Σίγουρα πεισμώνουμε μέσα από αυτό το άσχημο αποτέλεσμα. Το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο. Φαινόταν, όπως είπε και ο προπονητής μου σε μια πρόσφατη συνέντευξή του, ότι όποιος έβαζε τον γκολ θα κέρδιζε. Δυστυχώς ήμασταν εμείς αυτοί που δεχτήκαμε το τέρμα. Είχαμε και εμείς κάποιες ευκαιρίες να σκοράρουμε, όπως είχε και η αντίπαλη ομάδα νωρίτερα. Δεν τις εκμεταλλευτήκαμε. Ήταν τυχεροί, θα έλεγα, να ευτυχήσουν με. Ναι, ήταν και λίγο τυχερό το γκολ, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, ναι, δεν είναι ότι προήρθε από μια φάση την οποία δεν μπορούσαμε να απομακρύνουμε ή κάτι τέτοιο, αλλά τέλος πάντων η ουσία είναι ότι χάσαμε. Εμείς πεισμώνουμε μέσα από αυτό, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Που πιστεύω ότι και θα γίνει, είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψουμε πάνω στις αδυναμίες που προφανώς βγάλαμε στο παιχνίδι. Ο προπονητής και το team του όλο δουλεύουν καθημερινά πάνω σε αυτό και εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι μας ζητήσουν. Αναφέρονται πάρα πολλά πράγματα καθημερινώς και ειδικά επειδή γνωρίζω τα τελευταία δύο χρόνια είστε μια ομάδα με μικρό μέσο όρο ηλικίας, ίσως και τον μικρότερο στην κατηγορία. Ακούτε συνέχεια ατάκες όπως φοράτε μια φανέλα βαριά, με όνομα βαρύ σαν ιστορία. Αυτό πόσο σας δυσκολεύει στο έργο σας, δηλαδή το ότι απαιτούν πράγματα από εσάς
λόγω της φανέλας που φοράτε ή αν σας δημιουργεί ακριβώς το αντίθετο, σας δημιουργεί το κίνητρο να γίνετε ακόμη καλύτεροι. Κοίτα, Νάκη, αυτό είναι, θεωρώ, όχι, δεν είναι το λεγαδικό που μαχαίρι. Εγώ προσωπικά αυτό που βλέπω από την ομάδα είναι ότι είμαστε οι περισσότεροι νέα παιδιά και φιλόδοξα. Mm-hmm. Στόχος μας δηλαδή δεν είναι να μείνουμε μια ζωστή κατηγορία. Όποιοι μπορούν και αξίζουν να ανεβούν παραπάνω. Και θεωρώ πως και η ομάδα κάποια στιγμή, σαν ομάδα, σαν ΑΟΚ, με την ιστορία που έχει και το βάρος της φανέλας, όπως προείπες, πρέπει να ανέβει και πάνω κατηγορία. Mm-hmm. Θεωρώ πως σε εμάς αυτό μας χαροποιεί και είμαστε παίκτες οι οποίοι θέλουμε να έχουμε τέτοιες απαιτήσεις, πιστεύω, mm-hmm. για το κάτι παραπάνω. Γιατί άμα δεν έχεις στόχους, άμα δεν έχεις όνειρα, θεωρώ πως δεν υπάρχει κάποιος λόγος να κυνηγάς κάτι. Μάλιστα. Αυτό πιστεύω εγώ, έτσι, είναι ΑΟΚ. Ναι. Δεν είναι... Καταλαβαίνω πώς το λες. Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω καταρχάς για τον χρόνο τον οποίο μας έδωσες, έστω και τηλεφωνικά. Θα ήταν χαρά μας κάποια στιγμή να σε φιλοξενήσουμε και στο στούντιο. Εγώ η ευχή η οποία θα σου δώσω είναι να όλοι μαζί και εσύ προσωπικά να πεισμώσετε και περισσότερο για, και για εσάς και για εμάς που στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια να φημώσετε αυτούς που εγώ τους λέω σας τα λεγάκιδες στην πόλη της Καβάλας, οι οποίοι υπάρχουν δυστυχώς, χαίρονται με τις αποτυχίες του συλλόγου και όπως και να έχει και τις ήττες τις δικές σας. Εγώ αυτό θα είμαι σαν ευχή. Και θέλω και εγώ από τη μεριά μου, όπως και όλη η ομάδα, όποτε βγαίνει στον αέρα το τονίζει, mm-hmm. και το χρειαζόμαστε όντως, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ήταν δίπλα μας, μας χειροκρότησε τέλος παρά το άσχημο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι είναι λίγοι επικριτές. Ναι. Και είναι αρκετός κόσμος δίπλα μας και ελπίζω να συνεχίσει να είναι. Γιατί εμείς αλήθεια προσπαθούμε σε κάθε μάθημα να δίνουμε το 100% mm-hmm. για τον κόσμο της Καβάλας. Και να ευχαριστήσω και εσένα για την κλίση και πάλι. Και θα χαρώ να είμαι σε κάποια εκπομπή όπως είπες. Ελπίζω όμως σαν... όταν η ομάδα, να πηγαίνει η ομάδα καλά και να είμαι για να... Όλοι αυτό ελπίζουμε. Να είμαι χαρούμενο. Όλοι αυτό ελπίζουμε. Να είσαι καλά, Στέφανε. Να είστε καλά. Καλώς καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Στέφανο τον Χατζικυριάκου, ποδοσφαιριστή εν ενεργεία του ΑΟΚ Καβάλα, έχει αγωνιστεί. Εγώ τουλάχιστον εκεί τον γνώρισα ποδοσφαιρικά στον Ηρακλή Καβάλα τα τελευταία 2 χρόνια. Έχει στεφτεί δηλαδή πρωταθλητής Καβάλας προδιετίας. Αυτό το οποίο ανέφερα στο τέλος είναι και ένα από τα πράγματα που με ενοχλεί. Ίσως τα λεγάκιδες είναι πάρα πολύ στην πόλη της Καβάλας και πάντα θα είναι. Οι οποίοι χαίρονται με αποτυχίες γιατί τις προέβλεψαν. Όχι ότι έκαναν κάτι να τις διορθώσουν, βέβαια, δεν βοήθησαν, απλά τις προέβλεψαν, οπότε ναι, είναι μια επιτυχία και αυτή. Εγώ μπορώ να πω ότι βλέπω ταλέντο στην ομάδα της Καβάλας, όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, όμως είναι φυσιολογικό σε ομάδες με μικρό, με χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, τα λάθη να επηρεάζουν και την ψυχολογία, όπως είδαμε και στο γκολ, για όσους δεν είδατε, φαντάζομαι ότι μέσα στην ημέρα θα δείτε πώς ακριβώς δέχτηκε τον πρώτο γκολ η Καβάλα. Είναι ένα λάθος στιγμής, ένα λάθος ίσως και απειρίας, το οποίο οδήγησε στο 1-0 με τον Γαϊδαρτζή στο 73 για τον Απόλλωνα. Νομίζω ότι με τη δουλειά αυτό θα επιληθεί, ταλέντο υπάρχει, μεγάλο όνομα δεν υπάρχει στην κατηγορία και ας ελπίσουμε ότι όσο περνάει ο καιρός θα δούμε και καλύτερα πράγματα από την ομάδα. Επόμενο τεστ της, ξαναλέω, την ερχόμενη Κυριακή στο Ανθή Καραγιάννη απέναντι στην Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου, μια ομάδα που την αντιμετώπισε και στις φιλικές αναμετρήσεις Καβάλα και επικράτησε 1-0 στο ίδιο γήπεδο. Για να κλείσουμε. Για το πρώτο μέρος να αναφέρουμε ότι χθες είχαμε και την πρεμιέρα της Β, μάλλον δεν είναι η δεύτερη, είναι η Β εθνική κατηγορία, η τρίτη τάξη κατηγορία στο μπάσκετ στην Ελλάδα. Η Καβάλα ετήθηκε στο νήμα από τον Γυμναστικό Σύλλογο Φαρσάλων με 75-74, τα δεκάλεπτα, πρώτο δεκάλεπτο 23-23, δεύτερο δεκάλεπτο επιμέρους σκορ 25-15 για το 48-38 των Φαρσάλων στο ημίχρονο. 12-21 επιμέρους σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο για το 60-59 στο 30 λεπτό, στο μισάωρο, και τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο επιμέρους σκορ 15-15 για το τελικό 75-74. Πρώτο σκόρερ του παρκέ ο Αναγνωστόπουλος με 29 πόντους από τα Φάρσαλα, δεύτερος ο Κουμλέλης με 23 πόντους από την Καβάλα. Τα αποτελέσματα, τα υπόλοιπα για την πρεμιέρα της δεύτερης αγωνιστικής, της Β' Εθνικής, δεν είναι η δεύτερη κατηγορία, δεν θα το μάθω ποτέ. Λοιπόν, για την Β' Εθνική κατηγορία μπάσκετ, Ίκαρης Ερώνας Πίδα Ξάνθης 76-59, Στρατώνη Τιτάνες Παλαμά 78-63, Χαρίλα Οστρικούπης Ευρώπη 87-64-57, Χαλκιδόνα Ελίμια Κοζάνης
66-59, Ερμής Λαγκαδά, Αθλητικός Όμιλος Αγρινίου 70-64 στην παράταση, 57-57 στην κανονική διάρκεια και Μαχητές Ανατόλια 82-79. Ρεπό είχε η Γέφυρα, η οποία είχε και φιλική αναμέτρηση με τον Γυμναστικό Σύλλογο Ελευθερούπολης, με τον Γυμναστικό να επικρατήσει εκτός έδρας φιλική αναμέτρηση. Δεύτερη αγωνιστική, Καβάλα Στρατώνη, Αθλητικός Όμιλος Αγρινίου Ικαρισερών, Ελίμια Κοζάνης Χαρίλα Οστρικούπης, Τιτάνες Παλαμά Χαλκιδόνα, Ανατόλια Ερμής Λαγκαδά, Γέφυρα Μαχητές, Ασπίδα Ξάνθης Γυμναστικός Σύλλογος Φαρσάλων και Ρεπό έχει η Ευρώπη 87. Αυτά για το πρώτο μέρος, επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος με πολύ περισσότερα και παγκόσμια θέματα. Στο κόκκινο. Μάνο Κασοδάκης λοιπόν στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πολύ καλησπέρα σας. Τι θα γίνει. Αυτό το, η Σκωτία με το 90 έχει μια λατρεία παραπανήσια από ό,τι φαίνεται. Με το 90. Αυτή τη φορά στο 88, εντάξει, δεν αστείλει. Εντάξει, 88, 89. Ναι, τη έκανε, έκανε βέβαια το χατήρι στην Ελλάδα, έτσι όπως έδειξαν όλα. Ναι. Το χατήρι της Ελλάδας έγινε. Το κάνανε Σλοβάκοι. Ναι, το κάνανε Σλοβάκοι προφανώς. Ναι, έχεις δίκιο εδώ. Και τώρα, εκτός Μουντιάλ, κυριολεκτικά στο παρατσάκο όμως. Κυριολεκτικά. Πάλι, κοίτα, για να έβγαινε κανονικά εκτός Μουντιάλ, στο παρατσάκ θα πρέπει να πάει πρώτα στα playoff και να αποκλειστεί εκεί. Δεν έφτασε ούτε εκεί. Ναι, εντάξει, εντάξει. Θέλω να σου πω ότι έκανε μια πολύ καλή, έναν πολύ καλό όμιλο. Μια συγκομιδή 18 βαθμών, έχασε δηλαδή 12. Ήταν αρκετά. Τέλος πάντων. Τηρωμένο των αναλλαγιών, κοίτα. Επειδή μένει τελευταία. Το τελευταίο συνέστημα είναι αυτό που κυριαρχεί. Κυριαρχία, ας πούμε, πικρία που δεν πέρασε. Ναι. Αν το δει συνολικά, έχει κάνει καλή. Ναι, ναι, ναι. Έχει κάνει μια καλή, τέλος πάντων, καλή πορεία. Μια καλή πορεία. Το αποτέλεσμα μετράει και το φέρουν βαρέως πολύ. Ναι. Το φέρουν βαρέως γιατί έχουν να πάνε από το 98. Ναι, εντάξει. Ότι έχουν να πάνε από το 98. Από τότε έχουν πάει ομάδες όπως η Αλβανία σε τελικά μεγάλες διοργάνωσες. Ναι, ισχύει. Ναι, ναι, έχουν πάει δεν το ειδικά λέω για στο να τελευταίο. Καν. Ναι, προφανώς είναι ποδοσφαιρικά, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τη Σκωτία ή την Αλβανία, ας πούμε. Καταλαβαίνουμε και την. Θέλω να πω, έχουν πάει χώρες και χώρες. Ναι, και αυτό μια είναι. Μια από αυτές, ας πούμε, οποίο... είναι, ξέρω εγώ, η Αλβανία που δεν είχε ξαναπάει, για παράδειγμα. Γεγονός. Από τότε η Ελλάδα πηγαίνει συχνά και έχει πάρει και ένα Euro. Ναι. Ναι. Μέχρι να πάρει το Euro, σίγουρα η Σκωτία ήταν πάνω. Από την Ελλάδα στις προτιμήσεις, ας πούμε, του κόσμου. Ναι, πλέον είναι πολύ λίγοι αυτοί που είναι κάτω πράγματα. Από τη Σκωτία. Ναι. Είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που είναι κάτω από τη Ακόμα Σκωτία. Ακόμα και στο ranking της UEFA διασυλλογικά είναι πλέον πολύ λίγοι αυτοί που είναι κάτω από τη Σκωτία.
Ναι, ναι, βέβαια. Γενικά εντάξει, υπάρχει, εκεί υπάρχει το ελαφρυντικό ότι. Αν είναι ελαφρυντικό. Ότι υπάρχει μόνο μια ομάδα που τραβάει, ναι, το. Και αυτό δεν ίσχυε πριν από 10 χρόνια, βέβαια. Ναι, εντάξει, δεν ίσχυε πριν από 10 χρόνια. Γενικά, μπορείς να πεις ότι είναι σε πτώση, είναι σε κάμψη, είναι. Δεν ξέρω πραγματικά τι μπορούν να κάνουν οι Σκοτσέζοι. Πάνω που άρχισαν να ξεπερνάνε κάπως τις κακές κληρώσεις, γιατί είχαν. Mm-hmm. Γενικά υπήρξαν κακές κληρώσεις, οι οποίες δεν έφταιγε κανένας στους Σκοτσέζους για τις κακές κληρώσεις, οι ίδιοι φταίγανε. Γιατί δεν είχαν καλό συντελεστή. Κάπως προσπαθούν να μαζέψουν βαθμούς να τους ξεπερνάνε, δεν τα κατάφεραν πάλι. Για μένα έτσι όπως πήγε δεν έχει δικαιολογία, γιατί από τη στιγμή που προηγείσαι σε μάτς που θες τη νίκη. Ναι. Δεν έχει δικαιολογία. Προηγείσαι σε μάτς που θες τη νίκη και είναι όλα υπέρ σου. Ναι, σίγουρα. Έχεις τα πάντα υπέρ σου. Έχεις ψυχολογία. Εντάξει, θα μου πεις παίζει εκτός έδρας με μια καλή ομάδα, αλλά έχεις αυτοπεποίθηση, έχεις ψυχολογία. Υπάρχει το moment και έχεις αυτό που θες. Έχεις έναν γκολ πριν το ημίχρονο. Να πεις ότι περνάει η ώρα και θέλω μόνο και νίκη. Πιέζεσαι, ναι. Έχετε τον γκολ. Τώρα όλα αυτά. Εντάξει, είπε και ο Στράχαν, έκανε κάτι περίεργη δηλώση, τον οποίο το συμπαθώ πάρα πολύ, αλλά με τις δηλώσεις και δεν συμφωνώ. Και είναι θέμα DNA, είναι γενετικά κατώτερη Σκοτία. Γι' αυτό δεν μας βγαίνει, επειδή δεν βγάζουμε ψηλά παιδιά και σωματικά για να αποκρούν στα στημένα. Και... Εντάξει, τι να πω, δηλαδή. Δεν περίμενα τέτοιου είδους δικαιολογία. Εντάξει. Τέσμα. Λοιπόν. Εντάξει, είναι γενικά η πικρία αυτό που λέγαμε. Ναι. Η πικρία το ότι το αποκλεισμό τώρα. Μένει να δούμε αν θα είναι και στο Μουντιάλ. Θέλω να μου πεις εσύ πώς είδες γενικότερα το Σαββατοκύριακο και σε αυτά που είπαμε σε σχέση με αυτά που είπαμε μάλλον το Σαββάτο το πρωί. Νομίζω ότι κύλησε ψηλό νορμάλ. Κύλησε ψηλό νορμάλ. Ναι, σχετικά νορμάλ. Δεν έγινε κάτι το τρομερό, κάποια μεγάλη έκπληξη. Τώρα το κοιτάω στο μεταξύ. Από τότε που δεν έχει πάει η Σκωτία, από το 98, έχουν πάει τουλάχιστον μια φορά σε μεγάλη διοργάνωση. Στα τελικά Αλβανία, Σλοβενία, Ισλανδία, Λετωνία, και η Ισλανδία Σλοβακία. Και η Ισλανδία με πορεία. Όχι απλά πήγε. Ναι, ναι, ναι. Μα πρόσεξε. Σλοβακία, σου λέω Ουαλία. Και οι δύο Ιρλανδίες. Σωστά. Και η Ουαλία. Ναι, και η Ουαλία, ναι. Όλοι αυτοί, ανεξάρτητα πορεία, έχουν πάει, ρε παιδί μου, μια φορά. Δεν σου λέω για τους Ιρλανδούς, ας πούμε, που πηγαίνουν συχνά πυκνά. Και λογικά και δεν έχουν μεγάλες διαφορές από τους Σκοτσέζους. Ναι. Και δεν μπορείς να πεις ότι έχουν τους παιχταράδες. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι έχει βγάλει ένα παγκόσμιας κλάσης παίχτη, ξέρω εγώ, η Ουαλία, ότι έχει βγάλει το Μπέιλ και τη Σέρνη, ποιος είναι ο παιχταράς, ας πούμε, της Ιρλανδίας. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ήταν ο Ρόι εκείνη που σκόραρε, εντάξει, ένας παίχτης που σκόραρε, εντάξει. Ναι. Αλλά πήγαινε και πηγαίνει η Ιρλανδία και μπορεί να πάει και σήμερα. Λοιπόν, ναι, ακριβώς αυτό μου κάνεις την καλύτερη πάσα στον εαυτό σου. Σήμερα, λοιπόν, προτελευταία μέρα για την ολοκλήρωση των προκριματικών, στην Ευρώπη τουλάχιστον. Θέλω να μου πεις τι έχεις στα προγνωστικά σου. Ναι, κοίταξε να δεις. Ναι, εκτιμήσεις πάντα. Ναι, τέλος πάντων, το ίδιο είναι. Τι να πω, η ματσάρα είναι σήμερα. Είναι η Ουαλία, η Ιρλανδία και οι δύο θέλουν νίκη. Ναι. Και καλά, πιο πολύ τη θέλει, ας πούμε, η Ιρλανδία για να πάρει τη δεύτερη θέση. Αλλά η Ουαλία, αν νομίζω κάποιοι ότι τη βολεύει το Χ, γιατί αφήνει πίσω την Ιρλανδία και παίρνουν τη δεύτερη θέση, δεν είναι βέβαιο όμως ότι θα είναι στις 8 καλύτερες. Αυτό ακριβώς, γιατί παίζει και η Κροατία. Οπότε θέλουν και αυτή τη νίκη. Ναι, ναι, ναι. Για να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται, μην μπλέξουμε σε συνδυασμού αποτελεσμάτων. Αν κάνει αυτό το ένα και ο άλλο το άλλο, και ναι, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι αν κάνει Χ, δεν πρέπει να κερδίσει η Κροατία την Ουκρανία. Ναι. Αυτό νομίζω είναι. Ή έχει κι άλλο. Νομίζω είναι και κανένα δύο άλλα για τι καλύτερε δεύτερε, αλλά ναι, δεν μπορεί να. Θες τη νίκη για να είσαι ήσυχο. Γιατί θα είναι πολύ αποκαρδιωτικό να κρατήσει τη δεύτερη θέση και να μην είσαι από του 8 καλύτερου. Κάποιο θα το πάθει όμω, ρε φίλε. Είναι, ναι, είναι δεδομένο, βέβαια, δηλαδή. Είναι από την αρχή, ναι, έτσι. Ναι. Το ξέρει ότι ένα από του 9 θα κλάψει. Ναι, ναι, κάποιο θα το πάθει, ναι. Εγώ το θεωρώ ότι είναι ο χειρότερο αποκλεισμό αυτό. Ναι, είναι. Είναι γιατί ουσιαστικά είσαι μέσα στο στόχο σου και ταυτόχρονα δεν είσαι. Ναι, ειδικά αν γίνει την τελευταία αγωνιστική, δηλαδή. Αν είχε ξεκαθαρίσει, ξέρω εγώ, πριν δύο αγωνιστικές και το υπολόγιζες πάνω κάτω και το είχες πάρει απόφαση, τώρα την τελευταία μέρα να μάθεις ότι
δεν είναι επειδή δεν έκανε αυτό ή επειδή έκανε κάποιο άλλο έναν όμιλο άλλον κάτι άλλο, είναι βαρύ. Βέβαια είναι και όμιλο περίεργο αυτό, με την έννοια ότι. Ακόμα και η Σερβία κινδυνεύει, είναι πρώτη. Παίζει με τη Γεωργία μέσα στην έδρα της, ψιλοαδιάφορα φαίνεται. Την κερδίσει, ναι, ψιλοαδιάφορα, δηλαδή... αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Ναι. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Έχουν και μια μικρή αστάθεια οι Σέρβοι, δηλαδή μπορούν να αντιμετωπίσουν τον οποιονδήποτε. Ναι. Και να φανούν υποδιέστεροι απέναντι στον οποιοδήποτε, ανάλογα με τα κέφια τους. Γεγονός. Αλλά. Κάτι το οποίο μερικές φορές το έχουν και οι Κροάτες. Δεν ξέρω αν το έχουν γενικά οι πρώην Ιουγκοσλάβοι. Αλλά και οι Κροάτες μπορεί στη μέρα τους να σε πετύχουν και να σε διαλύσουν και να εμφανιστούν και να μην είναι πατάν καλά, mm-hmm. ρε παιδί μου, κάποια στιγμή. Mm-hmm. Λοιπόν, για να μην πλατιάζω, ναι. Είναι ματσάρα. Ναι. Θεωρώ πολύ πιθανό αυτό το οποίο δεν θέλει κανένας από τους δύο, το Χ. Ναι. Το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό. Το έχω γύρει προς το Χ2 εγώ, για να είμαι ειλικρινής. Mm-hmm. Το έχω προτείνει στο Χ2. Εντάξει, δεν αποκλείεται να εστιάσω. Είναι πολύ ανοιχτό παιχνίδι. Σε όλα τα αποτελέσματα. Σκέψω ότι και στην προστορία των αναμετρήσεων οι δύο ομάδες μετρούν από 5 νίκες και υπάρχουν 4 ισοπαλίες. Μάλιστα. Είναι και σαν ζευγάρι πολύ, πολύ μοιρασμένο. Είναι κέλτικη μάχη, είναι παλιά βρετανική μάχη. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτός που θέλει την νίκη είναι αυτός που είναι εκτός έδρας. Είναι η Ιρλανδία του Μάρτιν Ονίλ, mm-hmm. που τον θεωρώ από τους καλύτερους προπονητές. Ακόμα. Ναι. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερος προπονητής από τον Κόλμαν, χωρίς να σημαίνει ότι είναι κακός προπονητής ο Κόλμαν. Δεν θα παίξει ο Λόγκ για τους Ιρλανδούς, ο οποίος ενώ έπαιξε στο 2-0 με τη Μολδαβία την Παρασκευή, έπαιξε και 80 λεπτά και είχε ένα τραυματισμό το πρωί. Ανακαλύφθηκε τραυματισμό στο ισχύο, δεν μπορεί να παίξει, οπότε θα είναι χωρίς τον Λόγκ οι Ιρλανδοί. Μάλιστα. Είναι σημαντική η απώλεια, εντάξει, πιστεύω ότι κάπως θα το διαχειριστούν. Mm-hmm. Τους έχει πορώσει λίγο ο Νίλς, είπε ότι να πάρουν την νίκη και για τον Σίμος Κόλμαν, τον αρχηγό, ο οποίος είχε πάθει διπλό κατάχμα στο πόδι το Μάρτιο, όταν παίξαν με την Ουαλία και σε 0-0 στην Ιρλανδία. Στο πρώτο παιχνίδι, ναι. Ναι, ναι. Αντιλαμβάνεις ότι σκέφτηκα να παίξω με τα γκολ, δεν το τόλμησα. Ναι. Προφανώς έτσι όπως είναι η κατάσταση. Ναι, το γεγονός ότι θέλουν και οι δύο την νίκη τον μπερδεύει το 2-3 γκολ. Mm-hmm. Είδες, τον μπέρδεψε και χθες. Και χθες το μυαλό μου ήταν να παίξω με τα γκολ. Θα μπεις, φίλε, έπαιξες με την νίκη της Σκωτίας και χάσες. Ναι, εντάξει. Έτσι όπως βγήκε. Απόδοσης, ήξερα ότι ήταν ρίσκο και υπήρχαν οι προϋποθέσεις. Mm-hmm. Ήταν όλα, δηλαδή, είχε το momentum, η Σκωτία είχε τα πάντα για μένα με το μέρος της. Ναι, χωρίς αυτό να υποτιμά τη Σλοβακία, έτσι. Είχε για τον κόσμο ένα ικανοποιητικό ποσό. Είχε 4.000 σκοτσέζους περίπου. Αλλά απλά θεώρησα ότι το momentum μπορεί να την βγάλει μέχρι τα play-off. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα. Εντάξει, μετά θες βλέπεις... και άστρο. Ναι. Μετά δηλαδή, αν πέσει με την Ιταλία και αποκλειστεί, δεν σου πει κανένα τίποτα. Αυτό, μετά θες και άστρο. Παράδειγμα. Εντάξει. Τώρα. Επειδή είναι πολύ καλύτερη η απόδοση του διπλού και το ξέρω διπλό εμένα μου κάνει. Ναι. Μιλάμε τώρα για μια καθαρά τριπλή, έτσι, γι' αυτό είναι δυνατά και δηλαδή και ο Άσος και το Χ, εντάξει το Χ είναι 3-20-3-27 και ο Άσος είναι πολύ πάνω από το 2, πολύ πάνω από το 2 και το διπλό και τα τρία αποτελέσματα για κάποιον που έχει έμπνευση στα κλασικά αποτελέσματα 1-2 είναι πολύ καλά σε απόδοση. Μάλιστα. Το Χ2 στο, για μένα τρώγεται αρκετά το Χ2 στο το Χ2. 1-65, mm-hmm. ίσως και το διπλό με κάλυψη την ισοπαλία. Ναι. Χωρίς αυτό, επαναλαμβάνω, σημαίνει ότι δεν μπορεί να κερδίσει η Ουαλία. Έτσι, δεν παίζει ο Μπέιλ, αλλά έχει παίχτες όπως ο Ράμση, για παράδειγμα. Ναι. Έχει παίχτες η Ουαλία. Εντάξει, μου φαίνεται πολύ. Μια καλή επιλογή, ας πούμε, όπως έγραψε ένας φίλος, είναι το ότι θα μπουν περισσότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Α. Ναι. Αναλόγως, ειδικά άμα το πρώτο πάει χωρίς τέρματα. Κάποιο ναι. καίγεται μετά. Κάτι θα γίνει. Ναι. Κάτι θα γίνει. Πολύ καλό. Και δύο, αλλά και ένα τέρμα να έχει μπει οποιοδήποτε και να το έχει σημειώσει. Ναι, θα τα μπορούσε να θεωρήσει. Ναι, ναι. Ότι μπορούν να μπουν δύο στο δεύτερο. Ναι. Γιατί ακόμα και αν κάνει το 2-0, ο άλλος θέλει να επιστρέψει, να μειώσει. Ακόμα και αν κάνει το 1-1 ακόμα περισσότερο. Μπορεί να ανοίξει. Είναι μάτς δεύτερου ημιχρόνου, ναι. Ναι, τη Σκωτία δεν περίμενα να ανοίξει τόσο πολύ. Ναι. Χθες δηλαδή δεν περίμενα να έρθει 2-2. Πέρασε από το μυαλό μου το 2-3 γκολ. Ξέρω ότι είχε δεχτεί μόλις ένα γκολ στην έδρα της Σλοβενία και όλες οι ήττες ήταν με 1-0.
και ότι η Σκωτία δεν είχε δεχτεί γκολ στα τρία τελευταία παιχνίδια της. Μάλιστα. Απλά επειδή σκέφτηκα αυτό το ενδεχόμενο, γι' αυτό έμεινα μακριά. Mm-hmm. Το ενδεχόμενο του να ανοίξει. Εμένα μου κάνει πάρα πολύ αυτό. Μου κάνει και ένα μάθημα το οποίο είναι λίγο περίεργο, το Αλβανία-Ιταλία. Είναι, όντως είναι περίεργο. Είναι πολύ περίεργο, γιατί δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα με τις διαθέσεις των Ιταλών. Γεγονός. Πώς θα τους έρθει τώρα. Ναι, όντως, όντως. Και χτυπάω το κεφάλι μου, γιατί το 1-1 που φέρανε με τα Σκόπια, νομίζω στο είπα ότι το σκεφτόμουν πάρα πολύ για 2-3 γκολ και λέω άστα στην ησυχία του. Ναι. Δεν περίμενα 1-1, περίμενα ξέρω εγώ 2-0 παράδειγμα. Ναι. Συνήθως οι Ιταλοί όταν δεν χρειάζεται δεν σκίζονται. Αυτό. Που σημαίνει ότι αυτό τώρα μπορεί να οδηγήσει από ένα ξερό 0-0, ένα που φαίνα 0 χάσαμε και τι έγινε. Εμείς στη δεύτερη θέση την έχουμε, ό,τι και να γίνει, αυτό μας ενδιαφέρει, θα κάνουμε στα play-off. Mm-hmm. Δεν ξέρω, το 2-3 γκολ είναι στο 95 και με έχει βάλει σε πειρασμό. Τα άλλα σημεία δεν τολμώ να τα ακουμπήσω. Ένα έχει δύο. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη με τους Ιταλούς πώς θα συμπεριφερθούν. Η λογική μου πηγαίνει σε κάποια κόντρα, το ένα έχει. Αλλά προτιμώ ίσως το 2-3 γκολ που με Ιταλούς έχει κάποιο ρίσκο που μπορεί να έρθει ένα μπόρο, όταν το 0-0 ξέρω εγώ. Είναι περίεργο παιχνίδι, γιατί δεν ξέρεις και με τι momentum πάει η Ιταλία μετά από αυτό το 1-1. Δεν ξέρεις αν θέλουν να τελειώσουν τουλάχιστον με το κεφάλι ψηλά οι Αλβανοί με αυτόν τον τρόπο. Για λόγους ψυχολογίας, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει. Εντάξει, είναι. Απ' την άλλη, είναι και οι Ιταλοί τους. Νοιάζει τώρα τι θα γίνει στα play-off. Με ποιο θα παίξουμε στα play-off και τι θα κάνουμε. Ναι. Οπότε, εντάξει, οι Αλβανοί εννοείται ότι θέλουν αποτέλεσμα. Είναι τεράστιο αποτέλεσμα γουήτρου απέναντι στην Ιταλία, οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Ναι, προφανώς. Ενώ νίκη ισοπαλία, έτσι, όχι τώρα χάσει. Εγώ προτιμώ τώρα για τα corner, είμαι προβληματισμένος και στα δύο. Δεν είμαι βέβαιος. Ο φίλος που έγραψε και έχει λογική. Ένας που έγραψε πόσο μου ότι περισσότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο έχει λογική. Τώρα το over 10,5 corner δεν ξέρω γιατί. Υπάρχουν παιχνίδια της Ιρλανδίας που δεν έχουν πολλά corner. Γιατί σφίγγει πολύ το κέντρο, φορτώνει πολύ το κέντρο ο Μάρτιν Ονίλ. Γενικά στα παιχνίδια της Ιρλανδίας, εκτός από το κλασικό 3-5-2, φορτώνεται το κέντρο. Ακόμα και όταν θέλει την νίκη, το κέντρο το φορτώνει ο Μάρτιν Ονίλ. Εγώ σε αυτό το παιχνίδι θεωρώ ότι θα υπάρχει αποβολή. Να ξεκινήσω από εκεί. Αυτό είναι πολύ αντρικαδόρικο. Εντάξει, ότι είναι κλασικό κέλτικο-βρετανικό ντέρμπι. Αυτό. Και έχει και βαθμολογικό ενδιαφέρον. Δεν είναι μόνο του Waitrou ντέρμπι. Εγώ σου τονίζω, δες και την ώρα πως έχουμε περάσει το τέταρτο. Ναι, ναι, όχι, το έχουμε περάσει, γι' αυτό θα το κάνουμε ένα. Wow, τι ωραία που το έχω στο μυαλό μου. Μ' αρέσει που και ο Βερμπίτη να το έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν, όχι, για μένα η επιλογή μου είναι στο διπλό με κάλυψη στην ισοπαλία και στο Χ2. Ωραία. Όσον αφορά την Ιρλανδία, επειδή έχει και μεγαλύτερη απόδοση και ουσιαστικά είναι ένα ισορροπημένο παιχνίδι που μπορεί να πάει οπουδήποτε. Γεγονός. Θεωρώ, παραλαμβάνω πέρα από αυτό που θεωρώ, ότι είναι πολύ πιθανό να έρθει αυτό που δεν θέλει κανείς, το Χ. Όπως ήρθε χθες, το ξαναλέμε. Ναι, με την ψυχρή γλώσσα των αριθμών δεν το θέλει κανείς αυτό. Προφανώς. Ναι. Ναι. Μπορεί να έρθει αυτό, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Ναι. Ήρθε στο πρώτο παιχνίδι, είναι πολύ πειρασμένο, έρχεται. Λοιπόν, μην κουράσουμε άλλο. Ναι. Δεν συζητάω καν για το παιχνίδι αύριο της Εθνικής με το Γιβραλτάρ. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια λογική. Ας είμαστε ειλικρινείς. Θεωρώ ότι το παιχνίδι αύριο είναι ένα και δεν είναι της Ελλάδας. Αν δεν κερδίσετε το Γιβραλτάρ, μπράβο. Καταρχάς, μπράβο. Ναι, είμαστε ειλικρινείς. Αλλά το παιχνίδι το οποίο για μένα τραβάει τα βλέμματα είναι το Πορτογαλία-Ελβετία. Ναι. Που ο νικητής τα παίρνει όλα και ο χαμένος πάει στην διαδικασία των μπαράζ. Ειδικά επειδή υπάρχει, ας πούμε, ένα αποτέλεσμα που βολεύει, ξέρω εγώ, τους Ελβετές, όπως είναι η ισοπαλία. Ναι. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι δεν θα είναι εύκολο. Λοιπόν. Βλέπουμε για αύριο τελευταία, ναι, αν παίζει ο κύριος Χριστιάνη, όχι και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, Μάνο, να σε ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ. Εμείς... Και συγγνώμη για την κατάχρηση χρόνου. Όχι, όχι. Στην Αγγελική να τα λες αυτά. και μέχρι. Δεν θα με σφάξει. Φιλάκια πολλά. Μέχρι την Πέμπτη ξαναλέμε. Να σε καλά. Να σε καλά.
Αγγελική Παρθάλη, λοιπόν, στη συνέχεια του Μάνου Κασοτάκη, ο οποίος ό,τι και αν κάνουμε, θέλω να ξέρεις, Αγγελική, πάντα θα τρώει κάποια λεπτά από σένα. Εντάξει, δεν πειράζει, Μάνος είναι αυτός. Δηλαδή, στο Μάνο δίνω και όλο μου και τα υπόλοιπα μου 10 8 λεπτά, 6, 5, πόσο μπορώ να έχω, του τα δίνω, δεν έχω πρόβλημα. Είναι Μάνος. Είναι Μάνος και μπορεί. Λοιπόν, θέλω να μου πεις. Είχαμε πολύ καλό Σαββατοκύριακο, αν εξαιρέσουμε το under της Ελλάδας. Το under της Εθνικής που έδωσε πολύ over, ευτυχώς για μας, έτσι όπως το φάγαμε τον γκολ στο 8 από τον Φίλτα το Πιέρο και τον Άρη εχθές, ο οποίος έκανε μια ντροπιαστική, τα μπορώ να πω, στον Κόρυβο κατά την ομαλιάδα. Ναι, νομίζω ότι τα πήγαμε εξαιρετικά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η καλύτερη πρόβλεψή σου, η οποία πέρασε και πέρασε περισσότερο γιατί είχες μία σιγουριά πάνω σου, είναι η νίκη του Προμηθέα στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ναι. Νομίζω ήταν το highlight των προβλέψεών σου, κατά τη γνώμη μου. Ναι, ναι, νομίζω ότι ήταν πραγματικά. Κάποια στιγμή είχε το ξεχθεί η διαφορά. Δεν περίμενα τόσο κακό ΠΑΟΚ. Α, κάποια στιγμή ευτυχώς το γύρισε το παιχνίδι, είχε το momentum. Στο τελευταίο λεπτό το έχασε το παιχνίδι. Είχε τη δυνατότητα να το κερδίσει. Αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, οι φανέλες δεν παίζουν μπάσκετ και το είδαμε και στο παιχνίδι του Πανιωνίου και στο παιχνίδι του Άρη και φυσικά στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Να πω για την ιστορία, δεν το είπα και πριν με τον Μάνο, το ότι πέρασε το anytime scorer του Μήτρογλου στην Κύπρο. Το οποίο ήταν γύρω στο 2,5. Ήταν ένα νόμιζα ότι είχαμε ένα καλό γενικό Σαββατοκύριακο σαν εκπομπή. Δεν μπορούμε να έχουν παράπονο οι φίλοι της ακόμησης. Να πούμε τι γίνεται σήμερα. Σήμερα έχουμε ένα πολύ περίεργο όμιλο στα προκριματικά. Αυτό με Σερβία, Ουαλία, Ιρλανδία, Αυστρία. Είναι ένας κακός χαμούλης. Γιατί ουσιαστικά είναι πολύ κοντά. Προηγεί τη Σερβία με 18 βαθμούς, η Ουαλία έχει 17, η Ιρλανδία έχει 16, ακόμα και η Αυστρία έχει πιθανότητες με τους 12. Ναι. Πιθανότητες. Ελάχιστες, αλλά δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα. Το μεγάλο παιχνίδι είναι αυτό ανάμεσα στην Ουαλία και στην Ιρλανδία, που έχουν ουσιαστικά ένα βαθμό διαφορά και πάει κάποιος που προσπαθεί να σιγουρέψει εδώ πέρα μία δεύτερη θέση, που νομίζω ότι μέχρι και στο τελευταίο παιχνίδι θα γίνεται του κακού χαμού. Όχι τη Σερβία έχει καπαρώσει την πρώτη θέση, αλλά νομίζω ότι είναι η πιο δυνατή ομάδα από όλες. Νομίζω ότι σήμερα θα γίνει ένα πολύ σκληρό παιχνίδι ανάμεσα στους Ουαλούς και τους Ιρλανδούς. Είναι και ένα συσσαγωγικά παιχνίδι μίσου. Εντάξει, έχουν ένα θέμα μεταξύ τους παρόλο που είναι διαφορετικά κράτη, παρόλο που ουσιαστικά δεν έχουν εκείνη βάλει τη Βόρεια Ιρλανδία υπό τη σκέπη τους, αλλά οι Άγγλοι. Νομίζω θα δούμε ένα σκληρό παιχνίδι που θα κινηθεί στο άντερ σε ένα σκοράκι 1-1, κάπου εκεί θα το πήγαινε. Αλλά θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πραγματικά είναι δύο αξιόμαχες ομάδες και οι οποίες και οι δύο αξίζουν να πάνε στο Μουντιάλ, αλλά ουσιαστικά μία από αυτές τις δύο θα ακολουθήσει νομίζω τους Σέρβους. Εκτός και αν έχουμε καμιά εκπλήξη. Λες. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι λίγο απίθανο, αλλά ναι, εντάξει. Ναι, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο σε αυτό το σημείο, αλλά ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος με αυτούς. Όπως και λίγο του κακού χαμού, γίνεται και στον άλλον ομίλο εκείνο με Ισλανδία, Κροατία, Ουκρανία, Τουρκία. Εκεί που είμαστε στους 19 για τους Ισλανδούς και από 17 βαθμούς Κροατία, Ουκρανία και στους 14 η Τουρκία, η οποία έχει ακόμα βέβαια πιθανότητες. Το θέμα είναι εδώ πέρα ότι έχουμε ένα παιχνίδι δυνατό ανάμεσα στους Ουκρανούς και στους Κροάτες, όπου ουσιαστικά θα δούμε πολύ σκληρό παιχνίδι με τους Κροάτες. Για μένα να έχουν ένα προβάδισμα, γιατί έχουν πιο δυνατό σύνολο, πιο δεμένη ομάδα και καλύτερες μονάδες από τους Ουκρανούς, αλλά από την άλλη οι Ουκρανοί έχουν αποδείξει ότι δεν θα τα παρατήσουν εύκολα. Εδώ πέρα όμως θα πάω με το διπλό της Κροατίας, γιατί δεν θέλει να μείνει έξω από αυτό το Μουντιάλ. Και αυτό όμως το παιχνίδι στο Άντερ. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να κερδίσει πάνω από 1-0, 2-0, αν κερδίσει. Το χ πάντα παίζει σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά επειδή είναι must win game, δεν μπορεί να μην κερδίσει κάποια, νομίζω ότι θα πρέπει να ρισκάρουμε με κάποιες ομάδες στην νίκη εδώ πέρα. Κοίταξε, να σου πω, όσον αφορά τον όμιλο τον οποίο αναφέρεις με την Ισλανδία, την Κροατία, την Ουκρανία και την Τουρκία, η Τουρκία θεωρώ ότι δεν έχει ρεαλιστικές ελπίδες, γιατί μιλάμε για μια τριπλή ισοβαθμία μάλλον. Ναι. Η οποία δεν μπορεί να προέλθει διότι παίζουν οι δύο μεταξύ τους. Ναι. Ένα είναι αυτό. Και από εκεί και πέρα η Ισλανδία παίζει με το Κόσοβο, οπότε νομίζω ότι. Εντάξει, νομίζω η Ισλανδία έχει περάσει. Ναι, με το Κόσοβο δηλαδή, για το όνομα του Θεού. Και εδώ πέρα, αν κάποιο θέλει να ποντάρει, θα πήγαινε στο over 3,5 γκολ ή ακόμα για ένα μεγάλο ρίσκο στο over 4,5. Ναι, 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 ναι. Αυτό.
Απλά ρεαλιστικά η Τουρκία μένει εκτός, διότι δεν γίνεται να μείνουν και οι ίδιους 17 εφόσον παίζουν μεταξύ τους. Ναι, σωστό, και αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Αυτό. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι οι Ισλανδοί δεν ξέρω τι συμβαίνει ακριβώς. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και αρχίζει και φαίνεται τα τελευταία χρόνια στο παιχνίδι των εθνικών ομάδων. Θεωρώ ότι σε αυτές τις εθνικές που έχουν χώρες με μικρό πληθυσμό έχει να κάνει με τη φουρνιά. Ναι, όπως είχαμε εμείς το 2004 ναι. Και ακόμα και το 8 μέχρι και το 10 καταπληκτική φουρνιά. Είναι μια μισή ουσιαστικά γενιά η οποία τράβηξε το κουπί από το 2000 μέχρι το 2010 αυτή τη δεκαετία. Για να δούμε λίγο την κλήρωση του μπάσκετ για το κύπελο. Έχουμε ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ και μια κλήρωση Άρης Ολυμπιακός. Ωραίο, πολύ ωραίο. Ναι, ωραία παιχνίδια. Αν και να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα να δω έναν πρώην τελικό πάλι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Όχι πάλι, εντάξει. Νομίζω ότι θα πάει τελικό αυτό το μάτς. Ναι, από ό,τι φαίνεται, εύκολα ή δύσκολα και οι δύο ομάδες θα μπορέσουν να κερδίσουν και να βρεθούν στο τελικό. Ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι λίγο πιο δύσκολο το έργο του σε σχέση με τον Ολυμπιακό, γιατί η διαφορά δυναμικότητας από ό,τι φανεί του Άρη σε σχέση με τον Ολυμπιακό είναι μεγάλη. Ενώ η ΑΕΚ έδειξε ότι, ότι είναι σε καλή κατάσταση, έχει κρατήσει ένα κορμό. Είναι σίγουρα πιο δυνατός αντίπαλος όμως από τον Άρη. Ένας Άρης που αν όμως αν δεν αλλάξει μάλλον κάτι από αυτό που έδειξε χθες, θα έχουμε ιστορίες. Με έναν Δημήτρη βέβαια Γιαννακόπουλο να δηλώνει ότι εκείνος ήθελε τώρα τον Ολυμπιακό. Εντάξει, τα γνωστά παιχνίδια των προέδρων των δύο μεγάλων ομάδων. Ναι, εντάξει, υπάρχουν αυτά, ειδικά από τον Γιαννακόπουλο, ο οποίος είναι τώρα τελευταία. Έχω την εντύπωση ότι πληρώνεται από το Instagram, να σου πω την αλήθεια. Έχω την εντύπωση ότι πληρώνεται από το Instagram. Δεν είμαι βέβαιος. Κοίταξε, σου λέω, μπορεί να μην είμαι τη συνωμοταξία του, αλλά ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται και χρησιμοποιεί το χιούμορ του όταν είναι καλά, γιατί κάποιες φορές δεν είναι καλά και λέει ανοησίες, ναι, όπως εκείνη τη φορά στα αποδυτήρια, ας πούμε, έξω από το. Σίγουρα. Ναι, στο ΆΚΑ. Όταν νομίζω ότι όταν τον προκαλείς, χάνει τον έλεγχο. Δεν ναι, αυτό. Όταν δεν χάνει τον έλεγχο και απλά το κάνει χιουμοριστικά και. Του αρέσει, αυτό είναι μια χαρά. Η χρυσή φωτογραφία ήταν. Είναι μια χαρά. Ήταν πολύ ωραίο. Λοιπόν. Κάποια στιγμή όμως αυτό το πράγμα θα πρέπει λίγο να σταματήσει και από την πλευρά του και από τις δύο πλευρές. Γιατί νομίζω ότι και η πλευρά του Ολυμπιακού έχει ξεφύγει σε χαρακτηρισμούς. Του οποίου δεν αρμόζουν σε τέτοιες οικογένειες, σε τέτοια μόρφωση, σε τέτοιο επίπεδο, υποτίθεται. Ναι. Δυστυχώς αυτά τα έχω. Το χιούμορ ας το κρατάμε και ας περνάμε καλά. Είναι, ο αθλητισμός είναι για να χαιρόμαστε και όχι για να έχουμε άσχημα μαντάτα. Λοιπόν, Αγγελική, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και για αυτόν τον χρόνο σου. Καλά, πρώτα απ' όλα θα τα πούμε την Πέμπτη, να δούμε τι θα έχουμε κάνει γενικώς και πού θα πατάμε και πού θα βρισκόμαστε. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια εβδομάδας να έχουμε. Λοιπόν, και εμείς εδώ να ολοκληρώσουμε. Να ευχαριστήσω όλους όσους δώσαν λίγο από τον χρόνο τους, την Αγγελική την Παρδάλη και τον Μάνο τον Καστάκη να βγουν στον αέρα. Τον Στέφανο τον Χατζηκυριάκου, τον ποδοσφαιριστή του αθλητικού ομίλου Καβάλα, που ήταν. Κακά τα ψέματα, ο πρώτος καλεσμένος της εκπομπής, έστω και τηλεφωνικά, από τότε που ξεκίνησε, από την περασμένη Δευτέρα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας μέχρι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Πέμπτη. Μέχρι τότε να είσαστε όλοι καλά και να ακούτε στο κόκκινο 102,8. Στο κόκκινο.